Λοιπόν, ό,τι γράφει η Αγία Γραφή δεν έχει χρόνο για να περικλειστεί. Έχει αιώνια την ισχύ του. Αλλιώς λέγεται, έχει διαχρονική αξία. Απλώνεται σε όλους τους αιώνας. Ο προφήτης Αμός στο 8ο κεφάλαιο, στίχος 11, αναφέρει ότι στη γη επάνω θα έρθει, λέει, λοιμός μεγάλος λοιμός και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δίνει μια εξήγηση, να την καταλάβουμε καλά, πάνω στο νόημα και τη σημασία που έχει η λέξη λοιμός με γιώτα. Λοιμός με γιώτα είναι πείνα αφόρητη, η οποία συνοδεύεται και με, θα έλεγα, όρεξη, αλλά χωρίς η όρεξη αυτή να βρίσκει καμία απολύτως ικανοποίηση, γιατί λείπουν τα αγαθά. Και επομένως αυτή η πείνα γράφεται και με κεφαλαία γράμματα, εφόσον οι άνθρωποι δεν βρίσκουν υλικά αγαθά για να ζήσουν και πεθαίνουν της πείνας. Λοιμός. Μια μορφή λοιμού. Αλλά υπάρχει και άλλη μορφή, πάνω στην ίδια περίπτωση, αλλά με άλλη, ας το πω, έννοια. Λοιμός, λέει, που πεινάει ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει τη συνείδηση, τη συνέστηση ότι πεινάει, γιατί κάτι έχει χαλάσει τον οργανισμό του, που μπορεί να υπάρχουν τα υλικά αγαθά, αλλά να μην επιθυμεί καθόλου ο οργανισμός να βάλει τριματάκι ψωμί μέσα του να πάει κάτω, γιατί δεν το πάει κάτω. Εκεί πρόκειται για ασθένεια. Και η μία και η άλλη είναι κακές. Και η μεν μία περίπτωση, είπαμε, αναφέρεται στην υπερβολική πείνα, αλλά δεν υπάρχουν τα υλικά αγαθά, γιατί έχει πέσει πείνα επάνω στη γη, 40-44 κλπ. Και η άλλη πείνα είναι να μην είναι καλά ο άνθρωπος και να έχει τα αγαθά, αλλά να μην μπορεί να φάει. Εκεί πια ο λοιμός έχει αδυναμία οργανική από τον άνθρωπο. Το πλέον φυσιολογικό είναι να πεινάω, να διαισθάνομαι και με τη λογική αλλά και με το αισθητήριο της πείνας και να ικανοποιώ την πείνα μου.
Το πιο, το πλέον φυσιολογικό είναι αυτό. Ο απροδίσαμος δεν μιλάει για αυτή την πείνα, αλλά μιλάει για την πείνα λοιμό του ακούσε λόγων Κυρίου. Για αυτούς που έχουν, ενώ υπάρχει πνευματική τροφή τόση όσο δεν φαντάζεται ο ανθρώπινος νους, βιβλιοπολία, βιβλιοθήκες, ίντερνετ, γεμάτα από τροφή πνευματική και καλή προπάντων άμα θέλει ο άνθρωπος. Και καλή προπάντων άμα θέλει ο άνθρωπος. Αλλά θα λείπει, λέει, η όρεξη για να θέλουν οι άνθρωποι να φάνε αυτή την πνευματική τροφή. Και αντίστροφα, θα έρθει η εποχή που θα πουσιάσουν οι κήρυκες και θα πέσει λοιμός και να ακούσουν, αλλά δεν θα μπορούν να ακούσουν. Αυτή τη μορφή αναφέρει ο προφήτης Αμός. Λοιπόν, όπως και να έχει ο λοιμός, όπως και να είναι, είτε υλικός, είτε πνευματικός, είναι με μία λέξη συμφορά. Συμφορά. Είτε στο υλικό στοιχείο που λέγεται σώμα, είτε στο πνευματικό που λέγεται ψυχή. Και στη μία και στη άλλη. Και στην άλλη. Ο λοιμός είναι λοιμός και τελείωσε από τη μέση. Δεν δικαιολογείται. Γιατί, προσέξτε, στον κόσμο αυτό που ήρθαμε, ήρθαμε και υπάρχει ένας και μοναδικός προορισμός. Το εισιτήριο για την έξοδο το ετοιμάζουμε εμείς. Το εισιτήριο για την έξοδο. Το πληρώνουμε. Αλίμονο σε εκείνον που εξέρχεται εκ του κόσμου και δεν έχει πληρώσει το εισιτήριο, αυτό που πρέπει να πληρώσει, όσο πρέπει να πληρώσει. Και πληρώνεται το σύρ αυτό όταν εργάζεται ο άνθρωπος, όταν εργάζεται ο άνθρωπος και τη σωτηρία του. Δηλαδή ήρθαμε εδώ και στόχος είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα μόνο, δεν υπάρχει άλλο, τα άλλα είναι μικροπροβλήματα. Μικροπροβλήματα όλα τα άλλα. Ένα και μοναδικό πρόβλημα μεγάλο είναι και αυτό είναι η έξοδος από τη ζωή μας, ο θάνατος. Πώς λύνεται αυτό το ερώτημα? Μας το λέγουν οι γραφές. Μάλιστα στην παραβολή του Ασώτου που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε την Κυριακή που έρχεται, εκεί βλέπουμε και πως λύνεται και πως δεν λύνεται καθόλου το πρόβλημα και ο άνθρωπος σπαταλάει τη ζωή του ζών ασώτος. Εκεί αναφέρει το γιο εμάς. Ο γιος είμαστε εμείς. Θα λέει πατέρα δώσε μου την περιουσία μου. Βίο το ονομάζει μέσα. Δώσ' μου την ουσία, λέει. Το παιδί λέει στον πατέρα. Ο πατέρας και να μην ζητήσει το παιδί την περιουσία την έχει δώσει. Την έχει δώσει την περιουσία. Όχι την ώρα που τη ζητάει, πολύ πριν έρθει στον κόσμο. Όλα τα έχει φροντίσει, όλα τα ακούει, όλα τα βλέπει. Την έχει δώσει την περιουσία ο Θεός στον καθένα μας πριν γεννηθούμε. Αλλά εμείς κάποια στιγμή του λέμε θα την κάνω όπως θέλω εγώ. Αυτό λέει η παραβολή του Ασώτου. Και ο πατέρας λέει του δίνει την περιουσία.
Η μία είναι, λέει, ουσία είναι ο νους, αλλά δεν φτάνει ο νους μόνο να λειτουργεί. Ο Θεός έδωσε τον νου και λειτουργεί. Ή ο νους λειτουργεί και έχει φρένα, και αυτό λέμε δεν είσαι καλά στα φρένα σου. Από εκεί βγαίνουν στην αρχαία ελληνική γλώσσα φρίν, φρενός, κλείνεται το όνομα έτσι, σημαίνει ο νους. Λογική. Όταν λοιπόν η λογική έχει και φρένα, η λογική, τα φρένα της λογικής ξέρετε ποια είναι, ξέρετε ποια είναι, η φρόνηση, φρόνηση, που σημαίνει ότι είναι, είμαι λογική, προσεγμένη, βαδίζω πολύ προσεκτικά και βέβαια εκεί που η λογική βαδίζει λογικά φωνάζει λίγνος, η λογική του ανθρώπου, του καθένα που φωνάζει λίγνος στα ποδάρια μου, τη σποσή μου, λέει ο Δαβίδ, ονόμα σου Κύριε. Φρένο της λογικής είναι ο νόμος του Κυρίου. Με τον νόμο του Κυρίου που είναι φως, βλέπει και προχωράει λογική. Τότε, όπως λέγες Παΐσιος, ένα ωραίο, πολύ ωραίο, ο άνθρωπος, σαν το παρουσιάζει με αυτοκίνητο, λέει, το αυτοκίνητο προχωράει με τετράγωνα λάστιχα. Το λέει σε ένα σημείο. Το διάβαζα και γέλαγα, είναι πολύ όμορφος λέγες Παΐσιος. Με τετράγωνα δεν προχωράει, λέει, είναι επιτόπου, λέει. Τότε η λογική έχει φρένα τον εγωισμό. Όταν, λέει, υπάρχει ταπείνωση, τότε τα λάστιχα είναι στρογγυλά και προχωράει τα μάξια κανονικά στον δρόμο. Λοιπόν, να ξέρουμε ότι η φρόνηση, η προσοχή, είναι στη λογική τα φρένα. Αυτός, λέμε, έχει καλά τα φρένα του και προχωράει καλά. Εδώ λοιπόν λέγει, δώσε μου την ουσία, πατέρα, το παιδί που ήθελε να βαδίζει χωρίς το φως του Κυρίου, τους νόμους του, χωρίς τον πατέρα. Το σημαίνει εδώ πέρα, χωρίς τον πατέρα. Δεν ασχοληθούμε πολύ με την παραβολή, όσο μας πάρει χρόνο με λίγο, για να την συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν, πάρε παιδί μου. Και το παιδί την πήρε, λέει, και πήγε σε χώρα μακρινή, εις χώρα μακρά. Μου έκανε εντύπωση που διάβασα τον Άγιο Βελιμίρευης, κύριε Τάκη, που λέει ένα πάρα πολύ ωραίο, μου κάνει εντύπωση. Λέει, όσοι είναι μικροί, προσέξτε το καλά, θα το εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Αυτό το λέει έτσι, αλλά αυτό το νόημα έχει που θα πούμε μετά. Βλέπουνε μεγάλο το Θεό. Όσοι είναι μικροί, το βλέπουν μεγάλο το Θεό. Όσοι είναι μεγάλοι, βλέπουν μικρό το Θεό. Έως και καθόλου. Το καταλαβαίνετε. Όσοι είναι ταπεινοί, την παρουσία του Θεού την έχουν ζωντανή. Όσοι έχουν τη λογική τους για Θεό, γιατί λέει ο Άγιος, ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος, συζητούσε με έναν άθεο και δεν υπάρχει Θεός. Και πες μου σε εσύ που δεν πιστεύεις ότι υπάρχει ο Θεός, πού βασίζεσαι και προχωράς τη ζωή σου. Η λογική του λέει, αυτός είναι ο Θεός σου, του λέει. Γιατί δεν υπάρχει Θεός. Θεός που υπακούς, κάπου υπακούς, του λέει. Δεν είναι άντε στον αέρα, του λέει. Λοιπόν, να ξέρουμε ένα πράγμα. Λέγει, εγώ θα πω και του Δαβίδ κάτι. Είπα προηγουμένως, όσο είναι μικρός ο άνθρωπος, σκύβει το κεφαλάκι του, κάνει την παρουσία ο Θεός και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου,
αυτό το λίγο φως που μου δίνεις. Ο άλλος που δεν αποδέχεται την παρουσία του Θεού, γιατί είναι κατά την κρίση του, τη λογική του, τη στραβή, καλύτερος από τον Θεό, ο Θεός δεν υπάρχει καθόλου ή είναι μικρός. Ο Δαβίδ λέει, όσοι φεύγουνε Κύριε από κοντά σου και έχουνε γυρισμένη την πλάτη και προχωράνε, σε βλέπουνε, όπου είναι πίσω δεν το βλέπουνε, φεύγουνε μέχρι που χάνονται. Δεν χάνεσαι εσύ, εσύ υπάρχεις, αυτοί δεν σε βλέπουνε, χάνονται. Κύριε, οι μακρύνοντες από σου απολούνται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Του Δαβίδ. Ναι, αυτό λέει. Φεύγεις, όταν φεύγεις από κάποιο πρόσωπο, είναι δίπλα σου, δεν είναι δίπλα σου, χάνεται το πρόσωπο, τελείωσε. Έτσι συμβαίνει. Και ο άσοδος έφυγε, έχασε το ζώντα πατέρα του με κεφαλαία γράμματα. Το ζώντα πατέρα του με κεφαλαία γράμματα. Χάθηκε λοιπόν ο άσοδος. Μας ετοίμασε, λέει ο πατέρας του, είχε την ουσία από την αρχή, το είπα και από πριν γεννηθεί ο άνθρωπος, ο πατέρας μας είχε ετοιμάσει. Την είχε έτοιμη και την έχει έτοιμη την περιουσία. Και μας την έχει δώσει. Όμως απαιτητικά του λέμε, δώσε μου τη Κύριε. Για να δούμε, εκτός από αυτή την περιουσία, και μία άλλη περιουσία. Κάνω ψηλά τα μάτια μου, σε ημέρα που λάμπει ο ήλιος και βλέπω τη λάμψη του ηλίου, ο οποίος ήλιος σκορπίζει το φως και δίνει ζωή σε όλα τα όντα. Έχει συγκεκριμένη θέση, δεν την αλλάζει, γιατί είτε ας υποθέσουμε πάει παραπάνω από αυτό που είναι, θα παγώσουμε και θα γίνουμε ωκεανός παγωμένος, βόρειος ή νότιος, δεν ξέρω τι, ή άμα κατέβει πολύ κάτω θα καούμε. Τον έταξε να κάνει, λέει, την πορεία του ως γίγας δραμήν, λέει. Ο Δαβίδ λέει ότι ο ήλιος, λέει, σαν το γίγαντα που φεύγει, λέει, από την Ανατολή, δραμεί την οδόν αυτού, βαδίζει το δρόμο του, το τεταγμένο δρόμο του, για να κάνει, για να ασκεί, για να λειτουργεί την υπηρεσία του, τον προορισμό του, να δίνει ζωή σε όλα πολύτως τα όντα. Κάνουμε τη νύχτα έτσι, βλέπουμε ένα ουρανό που είναι γεμάτος άστρα. Μπας και τον έφτιαξε και τον εαυτό του. Δεν είχε ανάγκη καμία ο Θεός. Κάτω γυρίζουμε τα βλέμματά μας, βλέπουμε ένα μεγαλείο. Πάνω μεγαλείο, κάτω μεγαλείο. Και φωνάζει ο Δαβίδ, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Ουσία, περιουσία. Όχι για το Θεό, γιατί δεν είχε ανάγκη, την έπλασε για μας αυτή την περιουσία. Και με τα δάση. Καταστρέφουμε τη φύση. Σπαταλάμε τη ζωή μας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτοκαταστρεφόμαστε όταν καταστρέφουμε τη φύση την ίδια. Δική μας είναι, την καίμε, την κάνουμε όπως θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Η ουσία, η περιουσία είναι για όλο τον κόσμο και για τη ζωή των ανθρώπων όλων. Αλλά όταν μακρύνονται οι άνθρωποι από τον Θεό και αυτοί καταστρέφονται και οι άλλοι που είναι γύρω που δημιουργούν συμφορές στους άλλους. Τα φτιάξε ό,τι υπάρχουν στη γη επάνω και στον ουρανό πριν εμείς
να πριν πλαστούμε εμείς από το Θεό. Γιατί λέει σε ένα σημείο, όταν λέει οι άγγελοι είδαν το φως και τα άστρα, οι άγγελοι γίνανε πριν από εμάς οι άγγελοι. Μετά τους αγγελούς γίναμε εμείς. Είναι σαν με πάντες οι άγγελοί μου, με υμνολόγησαν όλοι οι άγγελοι όταν είδαν τα άστρα και είπαν «Α, τι μεγαλείον», σαν αυτό που παθαίνουμε εμείς όταν έχει σβήσει το ρεύμα και κάποια στιγμή «Α, ήρθε το ρεύμα», λέμε. Και οι άγγελοι ήμασταν κάτι ανάλογο, ανθρώπινη έκφραση είναι αυτή, αλλά να διατυπώσουμε το μεγαλείο και την αίσθηση που αισθάνθηκα όταν είδα τα άστρα. «Ότε είδον τα άστρα είναι σαν με πάντα οι άγγελοί μου». Όχι ένα τον ήλιο, αλλά όλο το ηλιακό σύστημα. Με υμνολόγησαν όλοι οι άγγελοι. Και σημειωθεί το, δεν έγινε για τους αγγέλους τα άστρα, έγινε για μας. Για μας τα άστρα έγιναν. Οι άγγελοι είναι πνεύματα. Δεν χρειάζεται χώρο, ούτε χώρο, ούτε χρόνο, τίποτα. Άρα λοιπόν, έφτιαξε ο Κύριος ουσία, περιουσία για μας εδώ στη γη. Ναι, υπάρχει εκεί στο προημιακό που λέει, εκεί που εορτάζει ολόκληρη η φύση. Αναφέρει ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών, τα άστρα και το φως και το καθεξής. Όλη τη κτήση, πρόβατα, ζώα, ιχθύες, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Τι εννοεί διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών? Αυτά που πλέουν στις θάλασσες. Ναι, στις θάλασσες μέσα. Όλα τα κήτη. Και εκεί λέει τρίβους, τρίβος είναι το μονοπάτι. Έχουν και τα ψάρια το δικό τους δρόμο. Και αυτά έχουν το δρόμο τους. Δεν είναι όπως έχουμε εδώ στη γη, έχουν και αυτά. Έτσι. Και άλλωστε συναγελάζοντας ζουν ανάλογα με το είδος στον χώρο του καθένα. Έτσι έχετε φτιάξει όμορφα ο Θεός. Λοιπόν, την ουσία λοιπόν, την περιουσία λοιπόν ο Θεός την ετοίμασε. Αλλά κοιτάξτε, αυτή την υλική περιουσία την ετοίμασε για τον βραχή βίο που έχουμε. 50, 60, 70, 100. Σαν να είναι ένα λεπτό, περνάνε τα χρόνια και έχει άλλη ουσία ο Θεός για μας, τη Βασιλεία Του. Αυτή τη Βασιλεία. Και είναι κρίμα να σπαταληθεί η ζωή. Αυτή η ζωή. 50 χρόνια στην ύλη, χωρίς καν να ενδιαφερθεί ο άνθρωπος να πάει και λίγο παραπέρα. Λίγο παραπέρα. Το λίγο παραπέρα σημαίνει ασχολείται λίγο, προσέρχεται λίγο, ρωτάει λίγο, εκκλησιάζεται στην εκκλησία μέσα, γιατί λέει η Εγγραφή, αυτός που κάνει αυτά, ούχα, ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό, ούχα μάρτυρον αφήκεν ο Θεός, εαυτόν ο Θεός. Ούχα μάρτυρον σημαίνει δεν άφησε ο Θεός τον άνθρωπο χωρίς να του αφήσει στάμπα ότι υπάρχει. Ούχα μάρτυρον, χωρίς μαρτυρία δηλαδή. Και μάλιστα λέει και το, στη συνέχεια, Απόστολος Παύλος το εξής, και γάραν και μάλιστα αν ψηλαφίσουμε, εύρυε είναι αυτό. Θα τον βρούμε. Θα τον πιάσουμε. Αυτό είναι μία πραγματικότητα, δεν είναι ένα ψέμα. Όχι απλώς εδώ είναι κάτι που το διατυπώνει με ανθρώπινο τρόπο, αλλά ένα που το βιώνει ο άνθρωπος και είναι πολύ ασυγκρίτως ανώτερο από το να τον συλλαφίσει το Θεό έτσι. Γι' αυτό είχε μιλήσει και ο Πλάτων πάνω σε αυτό. Τι? Είχε παραδέχεται αθανασία ψυχής, αγγέλους, ανάσταση νεκρών. Τα είχε προείπει και ο Πλάτων. Ο Πλάτωνας τα πήρε από τον Κύριο, δεν τα βγει μόνος του. Κανείς δεν έχει κάτι που έρχεται, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με διέκοψε να πω κάτι, εγώ τώρα πας περιπτώσει, δεν πειράζει. Καλά έκανες. Επομένως, δεν αφήνει τον καλοπροαίρετο άνθρωπο ο Θεός
χωρίς να του δώσει την παρουσία του ζωντανά, όχι λογικά, γιατί στη λογική δεν στέκει τίποτα. Μόνο βιωματικά καταλαβαίνει κανείς την ύπαρξη του Θεού. Διαβάζω το Ευαγγέλιο, το αποδέχομαι το Ευαγγέλιο. Καλοπορεύεται, λέω, ναι Κύριε, αυτά είναι που μου λες, η αλήθεια που έφερε στον κόσμο. Είσαι εσύ ο ίδιος η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, ο οδός και η ζωή, λέει ο Κύριος. Λοιπόν, είσαι πράγματι, και ο Κύριος δεν τον αφήνει. Του φωτίζει αυτό, παραχωρεί γεγονότα στη ζωή και παίρνει την απάντηση. Μια μέρα είχα συναντάω έτσι κόσμο απ' έξω και είναι μερικοί που δυσκολεύονται. Μπορείς να μου πεις, ζεις με τα μάτια σου, του λέω, πεθαμένο να αναστέλλεται από Άγιο Σύγχρονο. Να η παρουσία του Θεού, του λέω. Και ανέφερε το γεγονός. Πολλοί γνωρίζουν. Ναι, ναι, του λέω, έτσι είναι, πώς θα ακούσω. Δεν είναι αλλιώς. Δέχομαι ότι ο ήλιος μπορεί να βγει από τη Δύση. Δέχομαι ότι μπορεί να βγει, που δεν γίνεται. Και από την Ανατολή και στην Ανατολή να Δύση. Αλλά ότι ο Θεός δεν είναι ζωντανός, δεν είναι υπαρκτός, ότι δεν δίνει την παρουσία του, αυτό, αν εσύ δεν το δέχεσαι αυτό, εγώ το απολύπτω. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όταν αφήνουμε τον Πατέρα όπως άφησε ο Υιός, τον χάνουμε, δεν χάνεται. Δεν χάνεται ο Θεός. Σημειώστε το. Πρόσωπο που δεν βλέπεις χάνεται. Έτσι. Και φυσικό επόμενο, ο άσωτος που έχασε τον πατέρα του, να σαν νέος που ήτανε, γιατί λέει πολύ σοφά ο Κύριος, θεόπνευστα γράφει, ο ένας γιος ήταν μεγάλος, ο μεγαλύτερος λέει μείνε σπίτι, λέει, και ο μικρότερος έφυγε. Έμεινε σπίτι ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος έφυγε, γιατί συνήθως ο νέος άνθρωπος έχει απαιτήσεις, συνήθως ο νέος άνθρωπος ζητάει να ζήσει ζωή ακατάστατη, έτσι δεν είναι. Ο νέος άνθρωπος είναι αντίθασος, όπως το ορίζουμε σαν γονείς που είμαστε. Ο μεγαλύτερος έμενε στο σπίτι, είπε, λέει, ο νεότερος στον πατέρα, δώσ' μου την ουσία, δώσε μου την περιουσία, πατέρα. Και ο καλός πατέρας δεν του είπε όχι. Εδώ είναι η εσπλαγνία του Θεού. Είναι πολύ έσπλαγνος και εδώ βλέπουμε και τι άλλο, και το σεβασμό του Θεού στο πρόσωπο του ανθρώπου. Θέλω να κάνω αυτό. Κάνω το. Σεβασμός ελευθερίας ανθρώπινης. Σεβασμό απόλυτο. Δεν υπάρχει εδώ ο άνθρωπος να σου πει μη. Και το μη του Θεού έχει ένα και μοναδικό λόγο. Να σου προστατεύσει την ελευθερία. Να σου προστατεύσει την ελευθερία σου από κακή χρήση ελευθερίας. Άλλο λόγο δεν έχει. Η γραφή που αναφέρει μέσα ορισμένα μη και τον Κύριο να λέει να απειλεί με αιώνια κόλαση, δεν είναι τόσο άσπλαγνος να βάζει τόση μεγάλη τιμωρία. Απλώς είναι σηματοδότης που σου λέει δεν είναι κρίμα να χάσεις τον παράδεισο. Σε λυπάμαι που θα κάνεις και το πράγμα. Δεν είναι κρίμα, τις προάλλες έλεγε, λέει, οι τηλεοράσεις δείχνανε ένα παιδί που δεν ήταν καλά και πήρε το αυτοκίνητο και πήρε με 300 στην εθνική οδό μέσα. Άμα πας με 300 εκείνη στροφή και σου λέει με 50, δεν θα φας τα μούτρα σου. Αυτό κάνει η εγγραφή. Θα φας τα μούτρα σου, πρόσεχε, σου λέει. Ήταν θέλημα Θεού, λέει, που χτίζει το παιδί. Όλα στο Θεό τα ρίχνουν. Αντίθετο ρεύμα. Λοιπόν. Διαβάζω ένα κομμάτι μέσα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και στη συνέχεια κλείνουμε το θέμα.
Λέγει λοιπόν ότι παίρνει λέει την περιουσία, δεν έφυγε λέει αμέσως. Αν το προσέξατε, λέει μετά από λίγες μέρες, με του πολλάς ημέρας, λέει, το, αφού πήρε την περιουσία λέει, κάθισε λίγες μέρες στο σπίτι του και μετά έφυγε. Βάζει εδώ ο Κύριος μας αυτό το λίγες μέρες για να ξέρουμε ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της απόφασης που κάνουμε με τη σκέψη μας και του έργου. Υπάρχει μια μικρή απόσταση. Σε αυτό το διάμεσο χρόνο μπορεί να γίνει και μεταβολή να αλλάξει ο άνθρωπος ή να φύγει. Μετά από λίγες μέρες λέει. Το αμέσως δεν το βάζει γιατί δεν είναι η σχέση του καθόλου. Ό,τι και να κάνουμε, θα δείτε και εμείς να κάνουμε κάτι. Πρώτα σκεφτόμαστε αυτό που θα κάνουμε και αφού πάρουμε την απόφαση λέμε ας το κάνω αύριο παραδείγματος χάρη. Αφήνουμε ένα χρονικό διάστημα γιατί για να δούμε είναι σωστό αυτό που κάνουμε, δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε. Αν τον άφησε λοιπόν και το νέο να διαλογιστεί. Παιδί μου πάρθα, αλλά για κάτσε σκέψου λιγάκι αυτό που θα κάνεις. Μηνύματα που... Ναι, μήπως θα σε συμφέρει. Ανάλογα τα μηνύματα που έρχονται. Όχι, και εμείς, αφήνει και τη λογική μας λέει εδώ πέρα. Ναι. Αυτό λέει. Για δεν λέει ότι... Μα είναι και ο άλλος που στέλνει και άλλο. Το μήνυμα το έχει πάρει, του πατέρα, στο παιδί μου. Εντάξει, αλλά... Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, οπότε, επαναλαμβάνω, αυτό είναι κανόνας, το λέει εδώ. Λέει, ο πονηρός υποβολεύς, ο διάβολος, δεν υποβάλλεται αυτοχρόνως και την ιδιορυθμία και την αμαρτία. Τα δυο μαζί δεν τα κάνει. Όχι, είναι πονηρός. Και σου λέει, θα του πέσει βαρύ και πρέπει να το κάνει. Ναι, και συνεχίζει. Αλλά με πανουργία υποκλέπτει, κλέβει κρυφά, σιγά σιγά βαθμιαίως, τη διάθεση του ανθρώπου. Προσπαθεί να του πάρει, λέει, σιγά σιγά ύπουλα τη διάθεσή του. Που άμα δει τι κακό που είναι, ή μάλλον τι κακό που κάνει, μπορεί να αλλάξει. Αλλά του κλέβει πρώτα τη διάθεση, ώστε να μην έχει κάνει διάθεση και να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Συνεχίζει λέει τώρα εδώ. Λέγοντας του ψιθυριστά, και εσύ, ας το προσέξουμε αυτό λίγο, ζώντας μόνος σου, πάει σε έναν άνθρωπο και του λέει, εσύ, μόνος σου, χωρίς να παρακολουθείς την Εκκλησία του Θεού, του βάζει μια ιδέα, στον κόσμο αυτό δεν κάνει, για προσέξτε το, την Εκκλησία του Θεού, ούτε να προσέχεις το δάσκαλο της Εκκλησίας, μπορείς να αντιληφθείς το καθήκον σου. Γιατί να πάω από την Εκκλησία, τα ξέρω, καταλαβαίνω το καθήκον μόνος μου, αυτό κάνει ο πειρασμός. Και λέει τώρα εδώ, έτσι με αυτόν τον τρόπο σου λέει και εσύ μπορείς να πας στην Εκκλησία, χωρίς να ακούσεις κήρυγμα, να μάθεις και να ξέρεις μόνος σου ποιο είναι το καθήκον σου. Είδηση για αποσπάση. Και μετά κάνεις το έργο και δεν πας. Όταν αποσπάσει κάποιον από την ιερή υμνοδία της Εκκλησίας και από την υπακοή προς τους ιερούς διδασκάλους, τον απομακρύνει και από τη Θεία Επίβλεψη. Σε πήρε λέει από την Εκκλησία, από μέσα στην Εκκλησία που ψάλλουν και τροφοδοτήσε και ακούς και τους διδασκάλους στην Εκκλησία, ήδη σου έφυγε από πάνω και η Θεϊκή Επίβλεψη. Η Θεϊκή Επίβλεψη. Διότι ο Θεός ευρίσκεται παντού. Ένα είναι που ευρίσκεται μακριά από το Θεό. Ο Θεός είναι παντού. Ένα είναι μακριά μόνο. Ένα είναι μακριά μόνο. Ποιο είναι αυτό, ξέρεις. Διάβολος. Ε? Διάβολος. Η αμαρτία. Σωστό. Και το ένα και το άλλο. Το κακό. Δεν υπάρχει άλλο. Όλα τα άλλα κοντά του. Ναι, από το Θεό. Το κακό, στο οποίο φθάνοντας δια της αμαρτίας,
αποδημούμε μακριά από τον Θεό. Λέει, μακριά από τον Θεό είναι το κακό. Τι διάλεξε ο Άσοδος, το κακό. Μακριά από τον Θεό είναι. Μόνο και μόνο που διαλέξει το κακό, είσαι μακριά. Όπως λέει ο Δαβίδ προς τον Θεό, ούγα διαμενούσι παράνομοι κατένα το οφθαλμό σου. Λέει, οι άνθρωποι που διαλέγουν την αμαρτία, οι παράνομοι, δεν είναι απέναντι μπροστά στα μάτια σου. Δεν το θέλουν για να είναι. Έτσι, θέλουν να είναι μακριά. Και λέει, ου διαμενούσι. Διαλέγουν να είναι μακριά και μακριά μένουν πάντοτε, εφόσον είναι μακριά από τον Θεό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να υπάρχει μακριά από τον Θεό. Και όταν είσαι μακριά από τον Θεό, διαπράττεις, σκέπτεσαι, λειτουργείς μόνο σαν κακός. Σε τα υλικά. Ναι, και λέει εδώ πέρα, ζών ασώτος. Εκεί υπάρχει ασωτεία. Όπου δεν υπάρχει Θεός, ασωτεία. Είτε σκέψη λέγεται, είτε έργο λέγεται, οτιδήποτε χωρίς Θεό είναι μέσα στον χώρο της ασωτείας. Και επειδή πρέπει να τελειώνουμε, ο διάβολος δεν θέλει να προσφέρει τον πόρο των αισχών επιθυμιών. Του υποσχέθηκε, πάρτε από τον πατέρα σου, έλα μαζί μου να ευχαριστήσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι το δόλωμα. Γιατί όταν πας, ακολουθείς τον διάβολο και κάνεις αυτό που θα σου πει όμως και ο άσωτος, τι έκανε, αισθάνθηκε κόρο, δηλαδή χόρθασε για τα καλά, πείνασε ο άσωτος. Αυτό συμβαίνει με κάθε έναν άνθρωπο που όχι μόνο ακολουθεί σε οτιδήποτε άλλο, σε οποιοδήποτε άλλο ακολουθεί τον διάβολο με την υπόσχεση που του λέει μαζί μου θα ζήσεις καλά, το περιμένει όπως είπε το κακό. Η πείνα. Και κλείνουμε λέγοντας, ζούμε σε ένα έθνος. Δεν αξιώνω τον εαυτό μου, πως λέει τα βιβλία, αμαρτωλό έθνος. Βεβαίως έχουμε και τους Αγίους και άνθρωπους ενάρτητο σε έθνος αυτό. Αλλά μιλάμε για το σύνολο, που έχει αποστατήσει, έχει κάνει άνοιγμα αγεφύρωτο μεταξύ του Θεού και του λαού. Αγεφύρωτο. Πετάχτηκε ο Μεσίτης Χριστός που ενώνει άνθρωπο και Θεό. Και επόμενο είναι σαν λαός να πληρώσει. Και ας αναμείνουμε στο ακουστικό μας, αν ζούμε να δούμε ποια θα είναι η πληρωμή μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Αμήν. Πες, θέλω να πείτε κάτι. Ευχαρίστω. Τίποτα. Πόση ώρα κάναμε. Εντάξει. Είναι και 40 είναι. Πόσο κάναμε. 40 λεπτά. 40. Φτάνει. Λοιπόν, πώς έρχεται. Α, δεν τι βάζουμε. Τι βάζουμε. Ο άσωτος και η εποχή του. Ο άσωτος και η εποχή του. Ναι, βάλε αυτό πώς θα ακούσει. Γι' αυτό θέλουν ουδέτερο θρησκό κράτος. Να είναι μακριά το Θεό. Μακριά δεν είναι. Η τωρινή. Λοιπόν, έρχεται και αυτή η ώρα. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Πάτερ μας, Άγιος Θεός, 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 Άγιος Διευκόμενο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέγχει σώσουν μας. Αμήν. Τι να γίνει, Τετάρτη πάλι εδώ είμαστε.